Δούμε, να ξεκινήσουμε έτσι ζεστά την εκπομπή μας. Άντε, καλή αρχή. Καλή αρχή. Εσείς από πού είστε, του Γιώργου. Έξω από τη Ζάκυνθο. Και μέσα και έξω από τη Ζάκυνθο. Από πού έρχεστε όμως. Έρχεστε από γάμο. Από γάμο έρχομαστε. Να, μισό λεπτό, συγγνώμη. Ναι, ναι. Να δω αν φοράτε και τα δύο γοβάκια. Δεν ψάχνετε για γαμπρό εσείς, εντάξει. Όχι, εγώ τον έχω πριν. Έχετε ελπίδες, πώς το βλέπετε. Θα κερδίσετε με την εικόνα. Εννοείται. Ναι. Μόνο με την εικόνα. Έχουμε κάτι, μια ευγένεια εμείς. Είμαστε λίγο ιδιαίτεροι. Δεν φωνάζουμε πάρα πολύ, αλλά είμαστε πολύ προσεκτικοί. Α, εντάξει. Οπότε θα είμαστε κάνετε, πολύ ευγενείς. Θα κάνετε άλλη μια φανφάρα σαν αυτή τη εισαγωγή. Ναι, μια φανφάρα, όπως τη λέτε κι εσείς, την μπορώ να αντιρρήσει. Νομίζω έτσι ονομάζεται. Φάνφερ, ε. Φάνφερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς από πού έρχεστε? Ζάκυνθο. Από τη Ζάκυνθο. Τι θα αντιπαρατάξετε στην φανφάρα? Τον πολιτισμό μας. Αυτού του είδους τον πολιτισμό, μάλιστα. Τον εδόδημο, τον εδόδημο, όχι μόνο, το λαογραφικό στοιχείο της, τον πολιτισμό, την ποιησή μας και τη λογοτεχνία μας. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Κλείσαμε. Τώρα. Λοιπόν, στην δεκαετία του 70, ο Γιάννης Δαλιανίδης σκηνοθετεί και γράφει το σενάριο μιας ταινίας, ο Επαναστάτης Ποπολάρος. Λοιπόν, αυτή η ταινία διαδραματιζόταν στη Ζάκυνθο, το 19ο αιώνα, και εγώ, παιδάκι, πρώτη φορά βλέπω ότι υπάρχει μια Ελλάδα που εκείνη την περίοδο δεν φοράει φουστανέλες και τσαρούχια, αλλά άλλα ρούχα. Σημασία δεν έχει τι κατάλαβα εγώ μέσα από αυτήν την ταινία και τι αισθάνθηκα εγώ, αλλά τι θα δείτε εσείς στο βίντεο που ακολουθεί. Με το που θα φτάσετε στο φιώρο του Λεβάντε, αναζητήστε τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος. Γεμάτη μουσικές, ξεκινήστε την περιήγηση.
πλατεία Δημοκράτης. Στην πλατεία του Αγίου Διονυσίου, απέναντι από την ομώνυμη εκκλησία. Όταν οι ντόπιοι λένε ραντεβού στον Άγιο, εννοούν τον Άγιο Διονύσιο, τον προστάτη του νησιού και έναν εντυπωσιακό ναό, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1926 και ολοκληρώθηκε το 2000. Για τους ανήσυχους ταξιδιώτες, η ενδοχώρα της Ζακύνθου κρύβει πολλά μυστικά. Στη βόρεια πλευρά θυμίζονται για την απόκοσμη ησυχία τους τα παλιά παντοπολία και τα υφαντά τους. Ένα νησί σαν εθνικός ύμνος. Και όχι μόνο γιατί ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Γέρακας, το Καλαμάκι, ο Λαγανάς και το Μαραθωνίσι αποτελούν το Εθνικό Πάρκο Ζακύνθου, το σπίτι δηλαδή της Καρέτα Καρέτα. Αν είστε τυχεροί, μπορεί κολυμπώντας να συναντήσετε τις περίφημες χελώνες που λιάζονται τα καλοκαίρια στην επιφάνεια της θάλασσας. Η Ζακυνθινιά, ωραία και μόνη η Ζάκυνθος με κυριεύει. Γιατί? Για το περιβάλλον της, για την ομορφιά της, γιατί ο Όμηρος την ονόμασε Ηλίεσσα, γιατί η Βενετή την ονόμασα Φιόρο του Λεβάντε, γιατί την αναφέρει ο Ηρόδοτος και ακόμα μπορούμε να δούμε την πηγή του Ηροδότου στο κερί, γιατί την αναφέρει ο Πλίνιος, γιατί σήμερα μπορούμε μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο να συναντήσουμε το πιο αρχαίο ζώο του κόσμου, η χελώνα Καρέτα Καρέτα, εκεί όπου επέλεξε αυτή η χελώνα να ζήσει και βρήκε τη δική της ΕΔΕΜ. Άρα πολιτισμός, τέχνη, ποιήση, έρωτα, ζάκη.